Γιάννη, καλώς ήρθες στην εκπομπή. Χαίρετε. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Να είσαι καλά. Ειλικρινά, δεν ξέρω πόσα χρόνια γνωριζόμαστε. Πάρα πολλά χρόνια, από πιτσιρικάδες που μελετούσαμε. Παίζει να είναι από τον Άκα στο... όταν ήμουν κάπου 15-16 χρονών, ξέρω εγώ. Σε θυμάμαι σίγουρα εκεί πέρα. Είμασταν συμμαθητές. Ναι. Μέσα στην τρέλα, μέσα στο υπόγειο εκεί μελετούσαμε το βράδυ. Ναι. Πώς φανταζόσουν τότε τον εαυτό σου και τι έχεις κάνει από τότε μέχρι τώρα? Κοίταξε, σε εκείνη την ηλικία αυτό που σκεφτόμουν ήταν το σαξόφωνο και μόνο το σαξόφωνο. Μετά άρχισα, ευτυχώς πιστεύω, να αλλάζω όταν πήγα στην Αμερική και είδα ότι πρέπει να γίνω μουσικός γενικά, ξέρω εγώ, δηλαδή, όχι μόνο η τεχνική, ας πούμε. Και έτσι, σε εισαγωγικά, έχασα λίγο από το σαξόφωνο σαν τεχνική, ας πούμε, αλλά κέρδισα στη μουσική γενικά, γιατί διάλεξα βασικά κάποια μαθήματα σύνθεσης και αντίστοιξης, οπότε ήμουν υποχρεωμένος και λόγω επίπεδου εκεί πέρα στο Berkeley να μελετήσω πολύ αυτά, ας πούμε, που έπρεπε να αφιερωθώ στο πιάνο. Όχι σαν πιανίστας τόσο, αλλά ξέρεις, πιο πολύ σαν συνθέτης και, ξέρω εγώ, ενορχιστρωτής, να πούμε. Είχα πάρει και μαθήματα ενορχίστρωσης και τέτοια. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στο να σκέφτομαι κατά κάποιο τρόπο πιο γρήγορα και στον αυτοσχεδιασμό, αλλά και στη σύνθεση, να αποδίδω πιο γρήγορα, ας πούμε. Να μπορώ να γράψω θεματική σύνθεση, ξέρω εγώ. Το οποίο το έκανα και σε μία φάση ψιλοκαπάκι μετά το Berkeley, ας πούμε, σε ένα project του πατέρα μου που είναι φυσικός και ήταν ένα έτσι πολύ διαφορετικό project και κατάλαβα ότι το έχω κάπως πλέον, ας πούμε. Θα ήθελα να σταθώ σε αυτό, γιατί είναι κάτι που δεν γνωρίζω. Ναι, βασικά είχε γίνει μία φορά, είχε γίνει στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και το θέμα ήταν ένα project του πατέρα μου, το οποίο ονομαζόταν οι 7 μέρες της δημιουργίας. Είναι πολύ παλιό. Και μου είχε δώσει διαφορετικές θεματικές, πώς το λένε, θεματικές συνθέσεις, τις οποίες είχαμε κάνει με τον Γρηγόρη τον Τάνη, ξέρω εγώ. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι μιλάγαμε στο τηλέφωνο και μου λέει θέλω μια σύνθεση για το Ice Age, ξέρω εγώ. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και με ένα μαγικό τρόπο απλά μου ήρθε, ξέρω εγώ, παπ, εκεί πέρα, ξέρω εγώ, οι πέμπτες και τα τρίτονα, ας πούμε, και βγήκε ένα κομμάτι μου πολύ περήφανος, ας πούμε, που γουστάρω, ας πούμε, παρόλο που έχω να το παίξω από τότε, ξέρω εγώ, 15 χρόνια. Και διάφορα τέτοια έτσι πράγματα, ας πούμε. Μετά βγήκε ένα άλλο το οποίο δεν το έχω παίξει, μια φορά το έχω παίξει βασικά, το οποίο ονομαζόταν το The Big Bang and the Blues of the Creation, ξέρω εγώ. Και αυτό ήταν για το Big Bang, ξέρω εγώ. Ναι. Και εντάξει, ήμουν έτσι πολύ ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα και κατάλαβα, πήρα μια αυτοπεποίθηση. Μου κάνει εντύπωση ότι ξεκινώντας την κουβέντα μας, πριν καλά-καλά μιλήσουμε για το σαξόφωνο, κυρίως την κουβέντα απασχόλησε η σύνθεση. Ναι. Μιλάς δηλαδή 99% για τη σύνθεση και 1% για το σαξόφωνο. Ναι. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι, με την έννοια ότι δηλαδή το σαξόφωνο ήταν αιμονή, ας πούμε, από μικρός. Και γι' αυτό συνέχισα να μελετάω, ας πούμε, παρόλο που είναι δύσκολο με τον ήλιο και τη θάλασσα, ξέρω. Ναι, ξέρεις. Σωστά, ναι. Εσύ αν έπρεπε να αυτοσυστηθείς, θα έλεγες ότι είσαι συνθέτης ή σαξοφωνίστας, εκτελεστής. Όπω, δύσκολο. Μουσικό. Όχι, εντάξει, σίγουρα θα βάζα και το σαξόφωνο μέσα, γιατί ήταν το πρώτο πράγμα που με έκανε να ασχοληθώ με τη μουσική, ας πούμε. Mm. Αυτό. Να σε ρωτήσω, μέσα στη μέρα, η ώρα που ασχολείσαι με τη μουσική, ποιο ποσοστό αυτής έχει να κάνει με τη σύνθεση και ποιο με τη μελέτη στο όργανο? Αυτό είναι πολύ σχετικό, ρε, δηλαδή με την έννοια ότι, να σου δώσω ένα παράδειγμα, τι εννοώ. Ξέρω εγώ, τώρα ο Αλεξόπουλος της Puzzle Music μου λέει πάμε να κάνουμε το δίσκο να τελειώσει μέχρι το καλοκαίρι. Είχα κάποια πράγματα, αλλά δεν ήμουνα 100% ευχαριστημένος. Οπότε έχω αρχίσει να δουλεύω. Με το που μπω σε αυτό το τρυπάκι, με πιάνει ένα πράγμα, μια αιμονία, ας πούμε, πάλι. Δηλαδή, χτες, ας πούμε, κοιμήθηκα στις 6 το πρωί για αυτόν τον λόγο, ξέρω, γιατί είχα κολλήσει
με το πώς θα κλείσει. Σε μια ιδέα δούλευες έτσι. Σε μια ιδέα. Ναι, στο, με το πιάνο, στα ακουστικά, ξέρω εγώ, σύνθεση, ναι. Αλλά πριν από αυτό, είχα ένα τεράστιο κενό, μήνες ολόκληρους, που δεν ασχολούμαι με τίποτα. Και μάλιστα είχαμε πιάσει και ένα πράγμα, ότι hop, δεν έχω τίποτα να κάνω, ξέρω εγώ. Θα επαναληφθεί ό,τι και να κάνω, θα είναι επανάληψη. Αλλά αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι αν κάτσω κάτω και έχω ένα λόγο να κάτσω κάτω, κάτι θα βγει. Γιατί ούτως ή άλλως πάντα κάτι υπάρχει για όλους, ας πούμε. Δηλαδή αυτό το πιστεύω πολύ, να σου πω την αλήθεια. Όσο και να νομίζουμε ότι, νομίζουμε ότι στη μουσική έχει γίνει, ας πούμε, έχουν γίνει όλα, ξέρω εγώ. Πάντα κάτι υπάρχει, ας πούμε, που να έχει μια σχετική άποψη στη σύνθεση, ξέρω εγώ, και όχι μόνο. Ας μιλήσουμε σε αυτό το σημείο για την έμπνευση. Ναι. Γιατί τελικά αυτό που συζητάμε και ό,τι αντιλαμβάνομαι έχει να κάνει πολύ με την έμπνευση. Δηλαδή να καθίσεις ένα πρωινό και να πεις ότι τώρα πρέπει να γεννήσω από το μηδέν μία ιδέα. Ναι. Πώς, τι χρησιμοποιείς, ποια είναι τα τεχνάσματα, από πού ψάχνεις την έμπνευση και με ποιο τρόπο την βρίσκεις. Κοίταξε, αυτό έχει να κάνει με την περίοδο, με την έννοια ότι πολλές φορές κινητοποιούμε από συναυλίες. Για παράδειγμα, αυτό που μπορώ να σκεφτώ έτσι αυθόρμητα κατευθείαν τώρα, το οποίο είναι κοντινό, είναι όταν είχε έρθει ο David Lippmann στο Half Note και είχα πάει δύο φορές καπάκι. Πω, εντάξει, ήταν απίστευτο. Δηλαδή, σε όλα τα επίπεδα. Είτε έβαζα, ξέρω εγώ, και μελέταγα πιο πολύ, ας πούμε, αλλά ήταν πιο δημιουργική μελέτη, είτε ήταν ότι απλά μου ήρθαν ιδέες και μου κάτσε κάτι το οποίο και τώρα το βλέπω και λέω πώς μου κάτσε αυτό. Δηλαδή, ήταν πολύ καλό, γούσταρα πάρα πολύ. Και ήταν σε ένα επίπεδο στο οποίο
Τώρα, αν με ρωτήσεις πώς μου κάτσε, δεν ξέρω. Βέβαια, θεωρητικά ξέρω γιατί, ξέρεις, έχω καταλάβει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είχα κάνει κάτι ταξίδια στη Νέα Υόρκη και αυτό που είδα είναι ότι καπάκι μου ερχόταν έμπνευση. Καπάκι. Δηλαδή, με το που είχα ένα πιάνο μπροστά μου, θα ερχόταν κάτι. Βλέπω δηλαδή η μουσική, με καλή μουσική, έτσι με κινητοποιεί πολύ αυτό. Βέβαια, οι τίτλοι και οι ιστορίες που υπονοούνται κάτω από τους τίτλους στα κομμάτια σου και στα project σου δείχνουν, πέρα από το μέρος στο οποίο βρίσκεσαι, δείχνουν και ότι έχεις, φτιάχνεις ένα κατά κάποιο τρόπο δικό σου κόσμο, ώστε για να τον εκφράσεις αναγκάζεσαι και φτιάχνεις αυτή την αντίστοιχη μουσική. Ναι, δεν ξέρω πόσο ισχύει αυτό. Δηλαδή, οι τίτλοι που χρησιμοποιείς παραπέμπουν σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ναι. Κοίταξε, τι ξέρω, ρε γάμο, οι ταινίες, σίγουρα. Δηλαδή, είμαι πάρα πολύ με τις ταινίες φαντασίας, έτσι. Θύμισε μου κάποιο κομμάτι που έχει ένα τεράστιο τίτλο. Ναι, στο πρώτο δίσκο που έπαιζες. Αυτό ήταν το The Tropical Island and the Mutated Lizard That Ate Only Grass and Pineapples. Αυτό. Okay. Αυτό, ας πούμε, πώς... Το οποίο είναι sci-fi. Πώς μου κάτσε αυτό. Ναι, ο τίτλος. Αυτό μου κάτσε... Κάτι έχω ένα θέμα με τα Tropical Island. Αυτό είναι το πρώτο σίγουρα, ξέρω εγώ. Και το άλλο είναι ότι ήθελα κάτι έτσι... Εκείνη την περίοδο διάβαζα τον Tom Robbins, αυτόν τον συγγραφέα, να πούμε, που είναι πολύ φευγάτος, έτσι να το πούμε. Και είχα έτσι λίγο έμπνευση, γιατί μέσα σε αυτό το φευγάτο... έτσι, λόγο που έχει μέσα στα βιβλία του, θα μπορούσε να υπάρχει αυτή η ατάκα, ξέρω εγώ, The Tropical Island of the Mutated Lizard That Ate Only Grass and Pineapples. Δεν ξέρω, ήταν μια συγκεκριμένη περίοδος. Μετά είχα άλλο ένα κομμάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο ότι είναι εμπνευσμένο από John Carpenter, ας πούμε, γιατί λεγόταν John Carpenter's Road Movie, ξέρω εγώ. Οπότε, ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτή η έμπνευση, καλά το λες, δηλαδή. Σίγουρα. Να σε ρωτήσω, εσύ έχεις κάποια ρουτίνα στο γράψιμό σου, δηλαδή κάθεσαι με κάποιο συστηματικό τρόπο, με σταθερό, ας πούμε, ωράριο εντός εισαγωγικών, προκειμένου να αντλήσεις ιδέες και να τις χρησιμοποιήσεις στο μέλλον, ή κάθεσαι όταν έχεις μία ιδέα για να γράψεις? Και τα δύο που λες. Και τα δύο που λες. Δηλαδή, υπάρχουν... Θέλω να σου πω... Μπορεί να ακουστεί αστείο, αλλά μπορεί να υπάρχουν φάσεις στις οποίες έχω οργανώσει μια μελέτη τεχνική στο σαξόφωνο, ξέρω, και μέσα σε αυτή τη μελέτη να μου κάτσει μια φράση και να την ηχογραφήσω κατευθείαν στο κινητό ή οπουδήποτε, και μετά να πιάσω αυτή τη φράση και να την εναρμονίσω στο πιάνο. Αυτό που με κινητοποιεί πολλές φορές, όπως το Dark Suite που έπαιξες κιόλας και έτσι πήγε πολύ καλά, να πούμε, ήταν ότι μια πρώτη μελωδία, το πρώτο μέρος δηλαδή του Dark Suite, όταν είμαι ικανοποιημένος, μετά μου δίνει τη συνέχεια πολύ εύκολα, να το πω κάπως έτσι. Και μετά έτσι... Δημιουργεί μια ροή ιδεών, ας πούμε. Ναι, και μέσα σε αυτό υπάρχει κάτι άλλο το οποίο έτσι είναι ενδιαφέρον, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Το γεγονός ότι στην Dark Suite, ας πούμε, καθόμουν στο πιάνο, έβγαλα αυτό το πράγμα στο σαξόφωνο, το πρώτο μέρος, και μετά στο πιάνο, με τις γνώσεις αρμονίας, αλλά ταυτόχρονα και με το ένστικτο, ας πούμε, και με την αισθητική, προχώρησα στο δεύτερο μέρος. Το τρίτο μέρος ήταν ένα λάθος που έγινε στο πιάνο, στο την ώρα που έπαιζα. Πάτησα λάθος νότα. Και βρήκα αυτή τη λάθος νότα και λέω, όχ, αυτό μπορεί να βγει λίγο ανατολίτικο. Και ξαφνικά βγήκε το γονίδιο, ας πούμε. Το... Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες. Και θα ήθελα γενικά να συζητήσουμε το θέμα του λάθους στη μουσική. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος με κάποια γλιστρήματα στο πιάνο που ήταν το λάθος της τεχνικής μου στο πιάνο και κατέληξα να λέω, «Οπ, άκου αυτό τώρα, άκου αυτή τη νότα που κατά λάθος πάτησες», ας πούμε. Γιατί και να σου πω και αυτό, προσωπικά πιστεύω, ας πούμε, ότι μια σύνδεση έχει νόημα όταν σε εισαγωγικά σπάει και λίγο τα συστήματα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι ένα 2-5-1 ή μπορεί να είναι ένα Coltrane Changes, αλλά ό,τι και να είναι αυτό, αν είναι σύστημα και το καλό που του θέλω να σου πω, να σου το πω έτσι απλά, να έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον μελωδικά. Αν δεν έχει αυτό, τότε πρέπει να είναι όλα κάτι έτσι το οποίο να έχει μία άποψη, ας πούμε. Δηλαδή, η άποψη σε σχέση με το σύστημα, με το... Ναι, ακριβώς. Με τις φόρμες που έχουμε μάθει και έχουμε διδαχτεί και πώς θα τις πάσουμε, προκειμένου να δημιουργήσουμε κάτι νεοτεριστικό, από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Ναι. Ώστε να μην έχει, δηλαδή, να έχει κάτι να πει, ας πούμε.
Τώρα εμπνεύστηκα λίγο γιατί έβλεπα τον Γκρέγκ Όσμπιν, α πούμε, και είχε ένα φοβερό έτσι κλίνικ και μίλαγε γι' αυτό και μου θύμισε έτσι κάποια πράγματα τα οποία σκεφτόμουν πιο μικρός. Και έλεγε ότι ο Γκρέγκ Όσμπιν, ας πούμε, έχει ένα δικό του φοβερό, ξέρεις, στυλ και τέτοια. Ναι, ναι, ιδιαίτερο. Και έλεγε αυτό, ότι στο τέλος δεν έχει σημασία να βγάλεις ένα blues το οποίο να είναι, ξέρω εγώ, εκτός εάν είναι κάτι το οποίο έχει όμως κάτι να πει, ξέρω εγώ, και δεν θυμίζει, ξέρω εγώ, Tenor Madness ή, ξέρω εγώ, BB King, ας πούμε.
Πώς αντιμετωπίζεις πολλές φορές το κενό στην έμπνευση, δηλαδή να καθίσεις και να μην σου έρχεται κάποια ιδέα. Απλά αποσύρεσαι, φεύγεις, παρετήσαι ή επιμένεις. Τι κάνεις? Νομίζω ότι, ξέρω εγώ, κάθομαι και παίζω συνέχεια το ίδιο κομμάτι. Και έχω μια, εντάξει, πλέον έχω μια κάποια εμπειρία με την έννοια ότι ξέρω ότι την επόμενη μέρα, ας πούμε, το μυαλό μου θα είναι καθαρό. Και ένα άλλο πράγμα που έχω καταλάβει είναι ότι όταν το ηχογραφήσω αυτό, θα το ακούσω πίσω και θα μου έρθει πιο εύκολα. Γιατί πάντα αυτό που έχω παρατηρήσει στον εαυτό μου, αλλά από ό,τι έχω καταλάβει, παίζει γενικά αυτό, είναι ότι όταν παίζω αυτό το κομμάτι, αυτό το θέμα, ξέρω εγώ, ή αυτό το πρώτο μέρος του θέματος, ας πούμε, στην αρχή, όταν το παίζω μόνο, δεν είναι το ίδιο με το όταν το ακούω. Όταν το ακούω, θα μου έρθει εύκολα, πιο εύκολα κάτι άλλο, η συνέχεια του δηλαδή. Οπότε πολλές φορές μπορεί και να το ηχογραφήσεις, το παίζεις, το ηχογραφείς και το ακούς για να το βλέπεις, για να είσαι ο παρατηρητής, ο ακροατής. Αυτό, ναι. Ναι, ωραία. Επηρεάζει καθόλου το γεγονός του ποιοι θα παίξουν τη μουσική που, ναι, που γράφεις, ώστε να πάει προς μια κατεύθυνση αυτή η σύνθεση? Ναι, ναι, είμαι φανατικός αυτό. Δηλαδή, πώς να σου πω, γράφεις όταν κάνουμε το Dark Suite, ήθελα εσένα, ήθελα τον Ανδρέου, ήθελα το... Πώς το λένε, το Χριστοδούλου. Γράφεις δηλαδή πάνω στα πρόσωπα ή γράφεις πρώτα και μετά λες αυτό το κομμάτι που έχω γράψει, ποιος θα μπορούσε να το πρώτα γράφω. Σίγουρα. Δεν σκέφτομαι τίποτα, εντάξει, εκεί πέρα. Αλλά μετά ξέρω αυτούς που είμαι safe να γίνει η φάση, κατάλαβες, λέω. Mm. Δηλαδή που έχουν κοινά ακούσματα, που θα έχουν ενέργεια, ξέρω εγώ. Ναι, κάποια πράγματα. Κάποιοι, και φυσικά που τους ξέρω, ας πούμε, και έχω μια άνεση. Ναι, καλά, παίζει και αυτό πάρα πολύ. Σίγουρα. Και το έχουμε ξανασυζητήσει και με άλλους. Ναι. Και με τον Δημήτρη, με τον Καλατζή, το είχαμε πει ότι πολλές φορές προέχει να νιώθεις καλά με, ναι, κάποιον. Ναι, ναι, ναι. Παρά πολύ. Να είναι ο κορυφαίος, ας πούμε. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, εσύ επιδιώκεις να συνεργαστείς και με ανθρώπους από το εξωτερικό. Ναι, μια φορά το έκανα. Δηλαδή, ηχογράφηση το έκανα μια φορά σαν ηχογράφηση, ξέρω εγώ. Ήταν πολύ παράξενο, μπορώ να πω, με τις έννοιες και την καλή και την κακή. Με την έννοια ότι κάποιοι από αυτούς το αντιμετωπίσαν σαν μια δουλειά. Κάποιοι από αυτούς το αγαπήσανε και κάποιοι από αυτούς το ήταν έτσι κάπου ανάμεσα, ας πούμε. Mm. Αλλά μπορώ να πω ότι, ξέρω εγώ, ο drummer, ξέρω εγώ, ο Ulysses Owens, ας πούμε, εντάξει, ήταν ένα απίστευτο συνέστημα όταν έπαιξα μαζί του, γιατί η ενέργεια ήταν απίστευτη. Και δεν το είχα, δηλαδή, έπαθα έτσι ένα σοκ, καλό, θετικό, ας πούμε. Και ειδικά σε ένα κομμάτι στο οποίο ήταν αρκετά εύκολο να παίξω και ήμουν χαλαρός, το αισθάνθηκα περισσότερο αυτό, ας πούμε. Από εκεί και πέρα, πώς θα το έκανα αυτό το project, ξέρω εγώ, εκεί, δεν ξέρω αν θα το ξανά έκανα ακριβώς έτσι. Θα το έκανα πολύ πιο πολύ αν είχα πολλά λεφτά για να μπορώ να πληρώσω τις πρόβες στην Αμερική, ξέρω. Κάπως έτσι θα το έκανα. Αλλιώς, ξέρω εγώ, και περνάω πιο ωραία εδώ πέρα, γιατί σας ξέρω και όλους σας. Αλλά και εντάξει, ξέρω ότι θα γίνει ούτως ή άλλως. Γιατί εντάξει, μπορεί να λέμε για την Αμερική, αλλά εντάξει, όχι ότι δεν είναι απίστευτα, ας πούμε, φοβερή μουσική. Αλλά στο τέλος το συνέστημα έχει σημασία. Δηλαδή, εντάξει, η μουσική είναι συνέστημα πρώτα. Οπότε, όταν το συνέστημα είναι, το συνέστημα είναι εκεί όταν όλοι είναι έτσι γλυκά μαζί, ας πούμε. Να σε ρωτήσω, πόσα CD αυτή τη στιγμή έχεις βγάλει? Πέντε. Νομίζω ότι αυτό δείχνει μια συνέπεια, ναι, στη δουλειά σου και στην καριέρα σου και πώς αντιμετωπίζεις όλη την πορεία τη μουσική. Επειδή είμαστε, γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας και γενικά θεωρώ ότι δεν έχουν βγάλει πολύ στη γενιά μας, ναι, τόση πολλή δουλειά. Θέλω να σε ρωτήσω, τι είναι αυτό που σε οθεί κάθε φορά και σου δίνει το κουράγιο να το κάνεις? Θα σου πω, είναι πολύ το υλικό, δηλαδή. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα έτσι, θέματα που γράφω, τα οποία λέω, κάτι γίνεται εδώ, πρέπει να γίνει αυτό, δηλαδή αυτό μου κάνει ένα κλικ. Ένα παράδειγμα που μου έρχεται κατευθείαν είναι ένα κομμάτι που δεν έχω γράφει ακόμα. Και με αυτή την έννοια θέλω να πω ότι υπάρχει ένα πακέτο από πίσω, ξέρω εγώ, από κομμάτια. Δηλαδή, υπάρχει μια παραγωγή, ξέρω εγώ, συνεχής. Αυτό που έγινε ήταν να πήγα ένα ωραίο έτσι, ταξιδάκι στη Νέα Υόρκη για να ακούσω μουσικές και να εμπνευστώ.
Και ήταν ο Απόστολος Σιδέρης, ένας φοβερός μπασίστας, ξέρω εγώ, και είχα την τύχη να μείνω σπίτι του και του έπαιξε αυτό το κομμάτι. Και αυτό που είχε σημασία είναι ότι του άρεσε πολύ, αλλά όχι μόνο απλά του άρεσε πολύ και είναι ένας πολύ καλός μουσικός. Είναι ότι είναι ένας πολύ καλός μουσικός που είναι σε μια σκηνή που έχει απίστευτα ακούσματα, με πάρα πολλά διαφορετικά έτσι, ερεθίσματα. Και του έκανε ένα κλικ το οποίο και μου το είπε αυθόρμητα έτσι. Δεν μου το είπε, ξέρω εγώ, ωραία, γιατί είμαστε φίλοι και τέτοια. Και εκεί κατάλαβα ότι, okay, πρέπει να συνεχίσω. Δηλαδή, με την έννοια ότι, εντάξει, αυτός έχει ακούσει πολύ, πολύ προστά πράγματα, ας πούμε. Οπότε, για να μου λέει ότι αυτό είναι πολύ καλό, σημαίνει κάτι επί 10, κάπως έτσι. Και το άλλο που μου επίσης μου συνέβη ήταν όταν παίξαμε με τον Greg Handy και σε μια φάση τώρα, βέβαια, δεν ξέρω ποτέ αν το έκανε έτσι από έτσι ευχαρίστηση και καλή τέτοια, διάθεση. Αλλά μου είπε κάτι πολύ καλό, ας πούμε. Μου λέει, ξέρω εγώ, αυτό είσαι, μου λέει, πώς το είπε να δεις. Λέει, α, το είπε στο μικρόφωνο, οπότε εκεί πίστεψα ότι δεν μπορεί να το λέει έτσι από ευχαρίστηση. Ξέρω εγώ, να το λέει σε όλο τον κόσμο. Λέει, είσαι ο Ένιο Μωρικόνε της Ελλάδας. Κάτι τέτοιο, ή ο, πώς τον είναι τον άλλο, τον Ιταλό, τον έτσι μεγάλο συνθέτη. Νομίζω ότι είναι ο Μωρικόνε. Εντάξει, αυτό που μου άρεσε ήταν ότι λατρεύω τον Ένιο Μωρικόνε. Οπότε... Παρ' όλα αυτά που το είσαι, έτσι. Δηλαδή, μέσα στα χρόνια και μέσα σε τόσο μεγάλη προσπάθεια και γνωρίζοντας πόσο δύσκολο είναι να βγάλεις ένα project, έρχονται στιγμές, δεν έρχονται που το είσαι, που λες δεν μπορώ άλλο, κουράζομαι. Και... Εντελώς, εντελώς. Και για την τσέπη μου, δηλαδή, εντάξει, δεν υπάρχει κανένα κέρδος, ξέρω εγώ, υπάρχει μόνο μένεις μέσα. Οπότε, ξέρεις, λες και το άλλο. Δηλαδή, εγώ προσωπικά, ειδικά φέτος, σε μια φάση το σκέφτηκα πάρα πολύ. Λέω τώρα, εντάξει, δεν έχει κανένα ιδιαίτερο νόημα, ξέρω εγώ. Βέβαια, πρέπει να ομολογήσω κάτι μέσα σε αυτό, έτσι, ότι έχω παίξει και μαζί, έχουμε παίξει φεστιβάλ και ιστορίες, αλλά τα τελευταία 5-6 χρόνια δεν έχω κάνει αρκετή δουλειά στο να στείλω σε φεστιβάλ ή να στείλω σε διεθνείς, ξέρω εγώ, δεν ξέρεις ποτέ, διεθνείς χορογραφικές. Δεν ξέρεις ποτέ, μπορεί κάτι να γίνει, ας πούμε. Δεν έχω δουλέψει καθόλου σε αυτό. Οπότε στην πραγματικότητα, ίσως να μην έπρεπε να παραπονιούμαι και να λέω τι νόημα έχει να γράφω όμως και να βγάζω και να, ξέρεις, να δίνω λεφτά στα στούντιο και σε όλα αυτά, ας πούμε. Ναι, γιατί ίσως θα έπρεπε να κάνεις άλλες 10 δουλειές, δηλαδή να είσαι και μάναζερ του εαυτού σου. Ακριβώς. Είναι αυτή η κουβέντα που ξεκινάει πάλι και λέμε ότι ναι, καλούμαστε. Και δεν ξεχάσω έτσι δύο μουσικούς, ας πούμε, που ξέρουμε και δύο. Δηλαδή, ο ένας είναι ο Κλαμπάνης και ο άλλος είναι ο Βρέτος, όπου πολύ παλιά είναι και τα δύο, αλλά δεν θα το ξεχάσω ποτέ ότι γυρνάνε και μου λένε μισή ημέρα μελετά, την άλλη μισή στέλνω email, ξέρω εγώ, για φεστιβάλς και τέτοια. Και λέω ότι κάνω τίποτα, ξέρω εγώ. Οπότε, ίσως να μην έπρεπε να παραπονιέμαι, γιατί αν δεν κάνω τίποτα, δεν θα μου. Τι θα έρθουνε μόνοι τους, ξέρω εγώ. Α, ναι, γεια σας. Είμαστε από την Αμερική, ξέρω εγώ, ξέρω δηλαδή.
Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι δικό σου, το οποίο βέβαια συνδέθηκε με τη σύνθεση, που έχει να κάνει με την ενορχήστρωση. Είχες κάνει ένα project τα Classic Mutated. Ναι. Τι σε όθησε να κάνεις αυτή τη δουλειά? Να πούμε ότι είναι ενορχιστρωμένα γνωστά standards, κομμάτια jazz. Ναι. Πες αν θέλεις εσύ. Τι με όθησε τώρα? Ήταν ένα συγκεκριμένο το οποίο μ' άρεσε και νομίζω ήταν το Beautiful Love ή το In a Certain Metal Mood και μ' άρεσε έτσι πως το έκανα, ας πούμε. Βέβαια είναι κάποια χρόνια, οπότε δεν θυμάμαι ακριβώς. Α, ναι, θυμήθηκα. Με κινητοποίησαν οι SF Jazz Collective που κάνανε το... Ναι, που κάνανε πολύ ιδιαίτερες ενόχιστρωσεις. Και το... Ναι, και αυτό που μ' άρεσε πάρα πολύ ήταν το... αυτό του Stevie Wonder, το ένα πολύ γνωστό που κάνανε. Το Superstition. Το Superstition. Ναι. Εντάξει, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Και λέω να δοκιμάσω να κάνω κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ. Να δω πώς θα γίνει, ας πούμε. Και μετά, σε μια φάση, έφαγα μια φλασιά, ας πούμε, και ξαναγύρισα πίσω, η οποία είχε να κάνει με ένα μουσικό που, έτσι, έχω πάρα πολύ respect, γιατί τον θαυμάζω και σαν συνθέτη, ας πούμε, το Κωστίδιο Χρυστοδούλου, και γυρνάει και μου λέει, ξαναπήγαινε στα δικά σου κομμάτια, μου λέει, γράψε πάλι δικά σου, μου λέει, τίποτα, γιατί τα δικά σου είναι, ξέρω, αυτό. Είναι πολύ καλά λόγια, ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε το σταμάτησα, έτσι. Δηλαδή, μ' άρεσε, αλλά κατάλαβα ότι, δεν ξέρω, ας πούμε, έχει να κάνει και με το τι κάνεις, δηλαδή, άμα δεν κάνεις και το δικό σου, ας πούμε, αυτό είναι το πιο βαθύ, ας πούμε, ίσως, στη μουσική. Να σε ρωτήσω, επειδή εκτός από συνθέτης είσαι και εκτελεστής, είσαι και σαξοφωνίστας, νιώθεις ποτέ αυτό το back and forth, ας πούμε, που όταν ασχολείσαι πολύ με τη σύνθεση, λες, με τραβάει από την τεχνική, και όταν μελετάς σαξόφωνο, λες, αχ, τώρα θα έπρεπε να γράφω μουσική. Ναι. Περνάς αυτό ποτέ? Μόνο το πρώτο, μόνο ότι χάνω από την τεχνική. Γιατί, εντάξει, άμα... Κοίτα, όταν ψάχνω με τη σύνθεση, ο χρόνος περνάει και δεν καταλαβαίνω πότε βγήκε ο ήλιος και είναι βράδυ και μετά ξαφνικά βγήκε ο ήλιος. Ενώ, εντάξει, βέβαια αυτό παίζει και ρόλο ότι ο σαξόφωνο είναι physical. Δεν παίζει να παίξεις 7 ώρες και να μην ταυτίσεις. Τρεις ώρες, στις δύο ώρες θα έχεις να λες, οκ, okay, εντάξει, ο αφιένας μου έχει πιάσει, να πούμε, ξέρω. Οπότε, είναι αυτό, αλλά, εντάξει, ναι, ειδικά για την τεχνική, δηλαδή, μου αρέσουν κάποια πράγματα που κάνουν, καταρχήν ο Coltrane, ας πούμε, τα οποία είναι, έτσι, πάρα πολύ, έτσι, εξελιγμένα τεχνικά, ας πούμε, και χρειάζεται απλά να έχεις τεχνική πρώτα, ξέρω εγώ, και αυτά μου, αυτό, έτσι, το σκέφτομαι. Και μετά και κάποιοι σύγχρονοι, ας πούμε, όπως ο Chris Potter, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα που κάνει με τα διαστήματα που είναι ακραία, ας πούμε, και λέω, ρε γάμο του, πρέπει να μελετάω περισσότερο, ας πούμε, εντάξει, αυτό. Ωραία, πες μας λίγο, τι έχεις στα σκαριά, τι πρόκειται να κάνεις. Στα σκαριά είναι ο δίσκος ο καινούριος, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι, ξέρω εγώ, στο πλήκτρο στο σπίτι τα βράδια με τα ακουστικά για να μην τους τρελάνω, ξέρω εγώ. Και πάει καλά, ας πούμε, χτυπά ξύλο. Είναι σχεδόν τελειωμένη η σύνθεση και αυτό είναι το βασικότερο, ας πούμε. Τώρα το μόνο που είναι να συγκεντρωθούν οι μουσικοί να γίνει όλο αυτό. Εντάξει, αυτό θα περάσουν μήνες για να γίνει, γιατί ακόμα δεν είναι τελειοποιημένη. Λέω, είπα την τελειοποίηση, το παίρνω πίσω. Είναι κάτι το οποίο είμαι ευχαριστημένος με αυτό, αλλά εντάξει, θα το δουλέψω και θα το ξεζουμίζω μέχρι να είμαι τελείως ευχαριστημένος και να είμαι σίγουρος ότι να μην βρω μετά την ηχογράφηση κάτι άλλο το οποίο να λέω, άρε γαμώτο, αυτό ήθελα να το κάνω και δεν το έκανα, ας πούμε. Γιατί είναι και πολύ δύσκολο να συγκεντρωθούν. Θέλω πολλούς. Θέλω να είναι 10 άτομα, 15 άτομα τουλάχιστον, ας πούμε. Εμφανίσεις εδώ κοντά και... τώρα. Εμφανίσεις έχω διάφορες έτσι στο Νιάρχο τον Οκτώβριο, 27 Οκτωβρίου. Ναι, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να φέρουμε τον Mike Clark, τον drummer, ο οποίος είναι τον Headhunters του Herbie Hancock, ο drummer. Και εντάξει, μαζί με τον Κωνσταντίνο τον Στουραίδη, τον κιθάριστα, το οποίο είναι έτσι κάτι απίστευτο έτσι, και εκπληκτικό, ας πούμε. Και αυτό θα γίνει το καλοκαίρι. Υπάρχουν κάποια φεστιβάλ τα οποία έχουν απαντήσει θετικά. Ο Mike Clark συνεργάστηκε με τον Κωνσταντίνο τον Στουραίδη σε ένα δίσκο του Κωνσταντίνου και έτσι έγινε η σύνδεση με αυτόν τον κορυφαίο θρύλο drummer και έτσι θα έρθει και στην Ελλάδα και θα κάνουμε αυτή την περιοδία. Ένας drummer που έχει παίξει σε ηχογραφήσεις ιστορικές του, Herbie Hancock και άλλων μεγάλων μουσικών. Ωραία, τέλεια. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.